λοιπόν και από μένα. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο slide. Αρχίζει να φαίνεται, να μπαίνετε στο κλίμα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που δείχνω. Είναι απλά λέξεις πολύ δυνατές, bold, μεγάλες, για να εμπνευστείτε, για να πάρετε κουράγιο, να πάρετε δύναμη. Συγχωρήστε με λίγο για το track, καταλαβαίνετε. Έχω ένα θέμα. Ένα χειροκρότημα, μπράβο, ναι. Λοιπόν, η δική μου ιστορία ξεκινάει πριν 2 χρόνια περίπου, που δεν επαναπροσδιορίσα μόνο τη δική μου πραγματικότητα, αλλά επαναπροσδιορίσα και του πατέρα μου. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ο μπαμπάς μου είναι ένας μηχανικός, πολυμήχανο μυαλό και χέρια επίσης, ο οποίος είναι ειδικός στις κατασκευές plexiglass, κάνει φοβερά έπιπλα. Όταν λοιπόν εγώ εμφανίστηκα μπροστά του πριν 2 χρόνια και του λέω, ξέρεις, θέλω να φτιάξω μια τσάντα από plexiglass. Μου λέει, ναι, okay, το προσπαθούμε, κάνα πρόβλημα. Ψάχναμε, κάναμε έρευνα, τελειώσαμε την έρευνα και του λέω, πώς θα σου φαινότανε αυτή τη μικρή ιδέα, αυτό το όνειρο που έχω, να το κάνουμε πραγματικότητα και να το πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Εννοείται, εκεί πανικοβλήθηκε. Σου λέει, τι εγώ, θα κάθομαι να φτιάχνω τσαντάκια τόσα, γυναικεία. Δεν γίνεται. Και θέλεις να βγεις και έξω, εκεί δεν γίνεται. Δηλαδή, ποια γυναίκα θέλει να κρατάει πλαστικό τσαντάκι, ενώ έχουμε όλες συνηθίσει να κρατάμε τις μεγάλες, τις δερμάτινες, Hermès, Balenciaga, Dior και Ζάρα, εννοείται, μαγαζάρα. Λοιπόν, πλέτε και παρά τις αμφιβολίες του, παρά λοιπόν τα όχι, τα μήπως είναι πολύ νωρίς, μήπως δεν έχεις διαλέξει σωστή στιγμή, όλοι γυρνάγανε και λέγανε, αν ήσουν το 2004, Ολυμπιακοί αγώνες, λεφτά, φουλ. Ποιος θα είχε πρόβλημα να πάρει τη τσάντα σου, κανένας. Όλοι θα λέγανε, εκεί που παίρνουμε ένα Μπέρμπερι που έχει 340-400 ευρώ, παίρνουμε και μια ουρανία γαζέλη. Κι ας με ξέρετε. Και όντως, έτσι έγινε. Τα ξέχασε όλα. Τα ξέχασα κι εγώ όλα. Φτιάξαμε γύρω στις 50-60 τσαντούλες. Τις βάλαμε σε μια πολύ μεγάλη βαλίτσα. Ψέματα. Τα στείλαμε με courier και εκεί μας χρεώθηκε. Πήγαμε στα ύψη από τα χρήματα. Και εμφανίστηκα λοιπόν σε μια έκθεση, εγώ και τα τσαντάκια μου. Τα υπέροχα τσαντάκια μου, τα πολύ πολυτελή, χειροποίητα, όχι πλαστικά όπως οι περισσότεροι μπορεί να γνωρίζετε, plexiglass τσαντάκια, τα οποία ήταν φτιαγμένα στην Ελλάδα. Όλοι λοιπόν βλέποντας το όνομά μου, Ουρανία Γαζέλη, σου λέει αυτή. Ιταλίδα, made in Italy. Πώς σας λένε, Ουρανία Γαζέλη. Oh, you're in Italian. Όχι, είμαι Ελληνίδα. Και πού είναι made in Greece. Made πού? Made in Greece. Made in Greece. Are you sure? Oh, you poor people there. I was like, poor people? Εμείς poor people? Εμείς που κάναμε όλο αυτόν τον πολιτισμό, εμείς είμαστε πίσω από όλα αυτά. Όχι, δεν το δέχομαι. Περιττώ να σας πω ότι έχασα μια πολύ μεγάλη πελάτησα από Αμερική, έτσι. Εννοείται, θα μπορούσα να βγάλει λεφτά τα κέρατά μου, αλλά όχι. Εγώ Ελληνίδα. Λοιπόν, ακολούθησα το όνειρό μου, έκανα κι άλλα ταξίδια, άνοιξα τα μάτια μου, τους ορίζοντές μου, να ανοίγετε τα μάτια σας, να κάνετε ταξίδια, να γνωρίζετε ανθρώπους, καινούργιες εμπειρίες. Μην τα ανοίγετε πολύ όμως, γιατί είχα το φως πραγματικά δεν το έχει. Και πλέον να δημιουργείτε. Εγώ μπορεί να είμαι σχεδιάστρια, εγώ μπορεί να δημιουργώ, όμως, ναι, και εσείς λοιπόν, αν είστε οικονομολόγοι εδώ μέσα, δεν ξέρω τι είστε ακριβώς όλοι, όλα έχουν μία μορφή τέχνης, όλα όμως. Ο καθένας λοιπόν, εάν πιστέψει τον εαυτό του, εάν τολμήσει, εάν δουλέψει σκληρά, μπορεί να τα κάνει όλα. Και θέλω να περάσω σε αυτή τη λέξη. Dare. Αν με ρωτούσατε τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε για να έρθετε πιο κοντά στο στόχο που έχετε βάλει, είτε αυτό είναι plexiglass τσάντα, είτε είναι... δεν ξέρω, πείτε κάτι. Βοηθήστε. Okay, οτιδήποτε τέλος πάντων, θα σας έλεγα απλά τολμήστε. Τολμήστε, γιατί θέλει αρετή και τόλμη και όπως έλεγε ο Κάλβος, μπορεί να θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, όμως θέλει η ζωή. Εάν δεν τολμάμε, εάν δεν προσπαθούμε για αυτά που πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε το οτιδήποτε. Απλά θα σκεφτόμαστε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Να θυμάστε,
ως οικονομολόγοι, ως μαρκετίστες, ίσως μερικοί από εδώ μέσα, κανείς δεν μπορεί να πουλήσει καλύτερα το όνειρό σας, την ιδέα σας από εσάς. Ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να πουλήσει καλύτερα αυτό που ξέρει. Και θα αρχίσω να σας ξαναδείχνω τις φωτογραφίες. Όχι, εντάξει. Μπορώ να πάω πίσω, άμα θέλετε. Σας ξαναδείχνω λοιπόν τις φωτογραφίες, γιατί η ζωή είναι ένας κύκλος. Και κάνουμε κύκλο γύρω-γύρω και πάμε λίγο πιο κάτω, μεσχύ. Λοιπόν, και ποτέ λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινάμε. Η ζωή μας είναι ένας κύκλος. Όλες αυτές οι λέξεις έρχονται και ξαναέρχονται μπροστά μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε πού ήταν η αρχή μας. Ποτέ δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, έστω και αν αυτές οι ιδέες μας δεν πετύχουν, πάλι θα πρέπει να κάνουμε τον κύκλο, όπως είναι αυτό το ωραίο κόκκινο χαλί, και να ξαναβρεθούμε στην αρχή. Είτε έχει πετύχει, είτε έχει αποτύχει. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό τελικά από όλα είναι να ξεκινάμε με τον άνθρωπο που έχουμε στον καθρέφτη. Με εμάς. Εμείς πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να το ζητήσουμε να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να δείξουμε σε εμάς πρώτα ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να καταφέρουμε. Να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο, μια Ελλάδα καλύτερη, να τον κάνετε εσείς, κοιτάζοντας τον εαυτό σας πάντα στον καθρέφτη. Ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να κοιτάμε τι κάνει ο άλλος. Πρώτα εμείς και κανένας άλλος. Δεν είναι εγωιστικό. Μπορεί κάποιοι να το πούν εγωιστικό. Ξέρετε, λάχανιασα και λίγο. Νομίζω ότι τα έχω πει όλα. Ειρήνη, τι λες? Τελεία. Ωραία. Έχω άλλα 4 λεπτά. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι εσείς? Νομίζω ότι... Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πετύχει να το θυμάστε πάντα, ό,τι και να έχετε βάλει στόχο θα πετύχει, γιατί πρέπει να πετύχει, γιατί είστε εσείς, γιατί εσείς, όπως σας είπα πριν, είστε οι καλύτεροι μαρκετίστες, οι καλύτεροι πολιτές, σέλες, ό,τι θέλετε, πείτε το, του εαυτού σας. Κανένας δεν είναι καλύτερος από εσάς. Πάντα θα είστε παρόν και παρούσες σε όλα. Κανένας άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ.